αν θα επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από το να διασφαλιστεί αφενός η χώρα από ακραίους κινδύνους και αφετέρου να επανέλθει η οικονομία σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, θα εξαρτηθεί από όλη την προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μας. Και όπως γνωρίζουμε, οι επενδύσεις είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για την έναρξη ενός νέου βιώσιμου κύκλου δημιουργίας για τις επιχειρήσεις που θα φέρει ευημερία και πρόοδο στην κοινωνία και τη χώρα. Και βέβαια η εξαγωγική δραστηριότητα που με μεγάλη χαρά είδαμε φέτος αλλά και πέρσι να πηγαίνει πάρα πολύ καλά είναι ένα βασικό συστατικό του νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Για μας η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και ειδικά των εξωστρεφών επιχειρήσεων είναι μια στρατηγική επιλογή. Όπως είπα, η δικιά μας επιδίωξη είναι να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία μέσω της εξωστρέφειας. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι το 2017 και ακόμα και οι μήνες που έχουν περάσει μέσα στο 2018 έχουμε ρεκόρ όλων των εποχών στον τουρισμό, στις αφίξεις, στις εισπράξεις, ρεκόρ όλων των εποχών στις εξαγωγές. Η ελληνική οικονομία είναι σε μια θετική τροχιά, όμως ακόμα το ΑΕΠ είναι σε ένα νούμερο που απέχει πάρα πολύ από εκεί που ήμασταν πριν από την κρίση. Άρα, τι σημαίνει αυτό για μας? Θέλει ακόμα περισσότερη προσπάθεια. Και έτσι, αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουμε επαφές με τις ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν ιδέες, θέλουν βοήθεια. Βοήθεια που μπορούμε να παρέχουμε εμείς ένα μέρος αυτής της βοήθειας, αλλά νομίζω ότι και η τράπεζα εδώ η Πυρός, με το know-how το οποίο έχει, τους ανθρώπους και τα εργαλεία, θα ενισχυθεί πάρα πολύ.